έκανα μία παρατήρηση στον κύριο Χατζηγιάννογλου για τον εξής λόγο. Δήμαρχος. Γιατί είπε επιλέξει. Μ' ακούτε κύριε το Καμάνι. Δήμαρχος. Κύριε Χατζηγιάννογλου. Δήμαρχος. Θα σας δήμαρχος. Προσφωνώ το στέλνω. Αυτό είναι σεβασμός. Όχι, αυτό κερδίζεται κύριε Χατζηγιάννογλου. Στους πολίτες κερδίζεται αυτό. Λοιπόν, δεν είναι. Πρόεδρε, υπήρξαν δημοκρατικές εκλογές οι οποίες εξέλεξαν αυτόν τον άνθρωπο δήμαρχο της πόλης. Έχετε πάρει χαμπάρι. Το όνομά του δεν είναι κύριε Χατζηγιάννογλου. Ποιο είναι? Ναι, αλλά εδώ. Δεν είναι κύριος δήμαρχος. Ο κύριος δήμαρχος. Όπως είστε και εσείς ο κύριος πρώην δήμαρχος. Ναι. Αυτό είναι. Έτσι με αποκαλείς εσύ. Δεν προβλέπετε. Έτσι με αποκαλείς. Δεν είναι. Πρόεδρε. Υπήρξαν δημοκρατικές εκλογές οι οποίες εξέλεξαν αυτόν τον άνθρωπο δήμαρχο της πόλης. Έχετε πάρει χαμπάρι. Το όνομά του δεν είναι κύριος Χατζηγιάννογλου. Ποιο είναι? Ναι, αλλά εδώ. Δεν είναι κύριος δήμαρχος. Ο κύριος δήμαρχος. Όπως είστε και εσείς ο κύριος πρώην δήμαρχος. Ναι. Αυτό είναι. Έτσι με αποκαλείς εσύ. Δεν προβλέπετε. Έτσι με αποκαλείς. Ούτε με ενδιαφέρει πως με αποκαλείς. Ναι. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει. Το να αναφέρεστε. Αλλά θα με αφήσετε να πω αυτά που θέλω δύο λεπτά. Δεν σας επιτρέπω να με διακόψετε. Να αναφέρεστε. Δεν σας επιτρέπω, γιατί δεν τον κάνετε παρέμβαση. Είμαι... Ναι, γιατί είμαι δήμαρχος, δεν είμαι ο κ. Χατζηγιάννογλου. Αγενέστατος και προσβλητικός. Συνεχώς. Έχει να κάνει. Είστε πρόεδρε. Ο μοναδικός σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο που αρνείται κατά την λήψη παρουσιών να πει παρόν. Άλλα τι παράπονα έχει. Δείχνεται ασέβεια πλήρη προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Παπακουσταντίνο, αυτά που τα λέτε δεν σας το επιτρέπει ο κανονισμός. Εσείς και η κυρία Μανακαλή εδώ. Μέχρι δεν ομιλείτε και η κυρία Μανακαλή εδώ. Μέχρι διακόψει παρανόμος. Όχι, εγώ σας διακόψα. Εγώ σας διακόψα. Δύο λεπτά. Εγώ σας διακόψα. Να τελειώνω. Λοιπόν, ακούστε με κύριε Χατζηγιάννογλου. Είπατε επιλέξει. Κύριε Δήμαρχε, είπαμε. Κύριε Χατζηγιάννογλου, είπατε επιλέξει. Θέλετε, δεν θέλετε. Είναι απίθανο αυτό. Ναι. Είναι σεβασμός προς τους κατοίκους και πολίτες αυτού του Δήμου. Είπατε... Τι έγινε κύριε το Καμάνι, έχετε κάποιο πρόβλημα? Σας δεν παρακαλώ μην με διακόπτετε. Όχι, θα σας διακόπτω. Είπατε ψέματα στο Δημοτικό. Θα σέβεστε τους πολίτες που μας ακούν. Θα τους σέβεστε. Είναι τόσο απλό. Λοιπόν, μπορείτε να το κατανοήσετε μετά από τρεις τετραετίες. Μετά από τρεις τετραετίες εκείνη τη θα θέση. Να θα σεβαστείτε ποτέ τη Δημοτική Αρχή? Θυμάστε στο παρελθόν με δήμαρχο τον κύριο Πατσουρίδη που δεν τα έπαιρνε η κάμερα? Τι ξεστομίζατε εδώ μέσα? Εγώ τα θυμάμαι. Είστε απίστευτος κύριε το Καμάνι. Συνεχίζετε την ίδια πρακτική. Ο κόσμος εξελίσσεται. Στον ύπνο του το βλέπετε το Δημοτικό. Ο κόσμος εξελίσσεται. Όταν είσαστε ανοιχτοφύλακα στο ξενοδοχείο, τότε μας βλέπατε στο... Αφήστε μας βλέπατε. Τώρα. Αν θέλετε να μιλήσουμε για επιχειρήσεις... Αν θέλετε να μιλήσουμε για επιχειρήσεις, δεν σας παίρνει κύριε το Καμάνι. Κύριε Χατζηγιάννογλου, ούτε στην ασφάλεια, ούτε στην υγιεινή. Εγώ δεν σας επιτρέπω. Σας επιτρέπω να μιλάτε στο σημείο να γίνεστε και ήρων και γελίους και οτιδήποτε άλλο. Γελίος, σεβαστείτε γελίος, το Δημοτικό Συμβούλιο. Σεβαστείτε τον Δήμαρχο απέναντι στον κόσμο. Σεβαστείτε τον Δήμαρχο απέναντι στον χαρακτηρισμό. Εγώ σας επιστρέφω όλους αυτούς που είπατε τόσα χρόνια εδώ μέσα. Θα σας επιτρέφω και θέλετε και όλα όσα είπατε τόσα χρόνια εδώ. Ντροπή σας. Δικιά σας.